Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Βρισκόμαστε σε υβριδικό όχημα στο Auris. Θέλουμε να τεστάρουμε τη λειτουργία brake στο κυβότιο. Είμαστε σε κατηφόρα. Αυτή τη στιγμή, στην ουσία, ο κινητήρας είναι σβηστός. Η στιγμιαία κατανάλωση βλέπουμε ότι είναι 0. Και ένα έξτρα στροφόμετρο εδώ μας δείχνει τις στροφές κινητήρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 1250 στροφές. Αλλά το υβριδικό σύστημα είναι σε φάση σταθερής φόρτισης και η ένδειξη, παρόλο που έχουμε στροφές στον κινητήρα, είναι ήδη 0. 0 κατανάλωση, εδώ τι λέει, 1250 στροφές. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε το brake. Το brake θα ανάψει τον κινητήρα, θα αυξήσει μάλλον τις στροφές του κινητήρα, αλλά αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε, θα φρενάρει επίσης το όχημα. Δώσε λίγο γκαζάκι, φίλε μας Γιάννη, γιατί τώρα σχεδόν είμαστε σε ευθεία, σε επίπεδο. Στη μία κατανάλωση έχουμε, βέβαια είμαστε, δεν γκάζει. Και σε λίγο θα το αφήσουμε το γκάζι, η στιγμιαία κατανάλωση θα μηδενίσει και θα δώσουμε break. Ωραία, αφήσαμε το γκάζι, είμαστε με 0 κατανάλωση, δώσε break Γιάννη. Ωραία, δώσαμε break, φρενάρει το όχημα, στροφές, μπορώ να τις δούμε, 4.800, περίπου 5.000 στροφές. Στη μία κατανάλωση 0, συνεχίζουμε με break. Στη μία κατανάλωση 0, στροφές 4.500, 4.600. Πώς το εξηγείς Γιάννη, 4.500 στροφές και μηδενική κατανάλωση? Είναι ανεξήγητο. Αισθητά, φρενάρει το όχημα όμως, έτσι. Αισθητότατα. Και επιλογή που είναι, μπορεί να το δούμε. Α. Και επιλογή break. Ωραία, άσε το break τώρα. Πώς γίνεται αυτό? Drive. Τι βλέπουμε τώρα, μηδενική κατανάλωση συνεχίζει. Ο κινητήρας θεωρείται σβηστός, αλλά έχει κάποιες λίγες στροφές. Επανήλθε στις 1250 στροφές. Θέση drive, χωρίς break. Η στιγμιαία κατανάλωση 0 παραμένει. Ωραία, από εδώ και πέρα σιγά σιγά πατάμε καζάκι κανονικά, συνεχίζουμε την πορεία μας. Ακόμα 0 κατανάλωση. Εντάξει, αλλά είμαστε πλέον σε θέση drive, κανονική οδήγηση. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιάννη για τη βοήθεια. Ωραίος. Έτσι. Και αυτό το στροφόμετρο βέβαια είναι έξτρα, εγώ το έχω τοποθετήσει, δεν υπάρχει κανονικά στροφόμετρο στο κέντρο. Alright, ευχαριστώ πολύ. Γεια. Yeah.